Οριζόντια νέα μέτρα, δηλαδή για να το πω απλά, νέα μείωση των συντάξεων, παραδείγματος χάρη, που πήγα χθες στο ΚΑΠΗ Περιστερίου και έμεινα εκεί μία ώρα με τους ανθρώπους και με ρωτήσανε. Όταν λέτε νέα μέτρα, τι εννοείτε? Σας είπα, παραδείγματος χάρη, κούρεμα μισθών και συντάξεων δεν πρόκειται να υπάρξει. Θα γίνει από 1η-1η του 2014. Ενώ περαιτέρα τα ψηφιστέντα, αυτό είναι. Εδώ τον κόλπο, εδώ είναι. Εδώ είναι, ξέρετε τι έγινε. Ψηφίστηκαν το 12 και το 13 και το 11. Έχουν βάλει μέσα μέχρι το λαιμό τον ελληνικό λαό. Θα γίνει ο φτωχός φτωχότερος. Και εσείς με άνεση θα βγαίνετε να μου λέτε πονηρός. Θα βγαίνετε και μου λέτε Παπαδάκη δεν έχει άλλα μέτρα. Δεν έχει. Για αυτόν που θα χάσει λεφτά από 1η-1η του 2014. Που θα είναι. Το ΕΚΑΣ που χάνει. Ακριβώς. Ένα το κρατούμενο. Κατάργηση αφορολογήτου. Κατάργηση αφορολογήτου. Κατάργηση φοροαπαλλαγών. Καταρχάς το ΕΚΑΣ που χάνει είναι για αυτόν που είναι κάτω από 65. Είναι και για τον ανάπηρο. 65.000 είναι και για τον ανάπηρο. Είναι για αυτόν που είναι κάτω από 65. Είναι, ναι, να. γιατί δεν μου λέτε εσείς. Κάτω από 65 κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει σύνταξη. Με συγχωρείτε. Με τη σειρά το πάρουμε. Με συγχωρείτε. Έχει σημασία δεν αν είσαι κάτω. Να δίνουμε σύνταξη κάτω από τα 65 σε κανέναν. Με συγχωρείτε. Εκεί είναι το λάθος. Δεν μου λέτε ο ανάπηρος χωρίς πόδια μετράει πόσο γνώμη είναι. Αν δεν δίναμε σε κανέναν κάτω από 65, θα μπορούμε να δίνουμε στον ανάπηρο αυτό που να του δώσουμε. Μα το κόβετε, κρατήστε τους ανάπηρους τουλάχιστον. Αλλά αφού το κράτος μας, με συγχωρείτε, επί χρόνια έδινε συντάξεις σε 45-άριδες, σε 47-άριδες, σε 48-άριδες, σε 50-άριδες. Βουλευτές. Μήπως δεν το ξέρετε τα δίναμε. Βέβαια, βουλευτές. Αφού τα δίναμε στους 50-άριδες, τελειώσαν τα λεφτά. Προφανώς τελειώσανε. Ναι. Αλλά όταν πηγαίναμε κατά το παρελθόν, Γιώργο μου, κανένας υπουργός να πει μη δίνω στους 50-άριδες, έβγαινε το σύμπαν να τον φάει. Ναι. Αυτό αυτοί, γινόταν. Αυτοί που βγήκαν στα 50 τους χρόνια δεν είχαν καμία σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, υπόψη, ναι. Εγώ δεν είπα τον ιδιωτικό τομέα. Δεν είχαν καμία σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Μα το δημόσιο τι έδινε. Η πλειοψηφία των εργαζομένων, έτσι. Στα 50 δεν μπορούσε να βάλει σύνταξη γιατί δεν είχε ούτε τα μισά ένσημα. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι λοιπόν, ιδιωτικού τομέα εργαζόμενο. Εσείς οι πελατειακές σχέσεις του πολιτικού όμως, συστήματος στην Ελλάδα. Η πολιτική, γινόταν. Η...